Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σήμερα με ένα διαφορετικό επεισόδιο με θεματολογία την Commodore. Είναι ένα περιοδικό από το αρχείο μου, από τα λίγα βασικά που έχω με το συγκεκριμένο περιοδικό, και αποφάσισα σήμερα να αλλάξω ρότα. Όπως παλιότερα σας είχα ανεβάσει κάποια βίντεο παρουσιάσεις με το περιοδικό Amiga Format, σήμερα θα σας παρουσιάσω σχετικά με αυτό. Ήταν ένα διάσημο περιοδικό του χώρου, πιο εκτενέστερα πάνω στο Pixel μπορείτε να μάθετε και να ακούσετε από διάφορους φίλους στο διαδίκτυο, ένας από τους οποίους στο χώρο του YouTube είναι και ο Greek Retroman, ο οποίος ανεβάζει περιστασιακά για το Pixel. Αυτό ήταν ένα ξεχωριστό κομμάτι, ένα περιοδικό το οποίο παραχωρήθηκε κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι σε ποιο τεύχος ήταν, και αναφερόταν για την Commodore, για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον με βάση τα δεδομένα της εποχής που βγήκε το περιοδικό τότε, και φυσικά ήταν εποχή γύρω στο 94, 95, 96 βαριά, γιατί δεν κράτησε πολύ το περιοδικό, λίγα χρόνια κράτησε ακόμα και έκλεισε. Ήταν το πρώτο περιοδικό που είχε κλείσει, και μετά στην πορεία ακολούθησαν και πολλά άλλα περιοδικά του χώρου, κυρίως βέβαια στον ξένο τύπο, γιατί εγώ προσωπικά έπαιρνα από τον ξένο τύπο και ενημερωνόμουν, γιατί στα πρώτα χρόνια δεν είχα καθόλου ίντερνετ, δεν είχα καμία σχέση με το ίντερνετ. Η πρώτη μου μοναδική επαφή με την Amiga μέσω ίντερνετ είχε γίνει το 98-99, που πήγα έτσι με μια καρτούλα περιστασιακά και είχα μπει με μόντεμ εξωτερικό και είχα δει κάποια πράγματα. Τότε με σουρνούσαν τα Windows 98 και φυσικά αρκετοί είχαν τα 95. Εν πάση περιπτώσει, είχαν στην πορεία ήρθαν και τα XP, και ο κόσμος φυσικά τότε άρχισε να ευδοκιμεί πιο πολύ στο χώρο των υπολογιστών με τα PC. Και φυσικά το κεφάλαιο της Amiga είχε κλείσει, εφόσον η εταιρεία είχε κλείσει από το 93, είχε γράψει τέλη του 93, αρχές 94 τέλη τίτλου, και πουλούσαν τα εργοστάσια το ένα μετά το άλλο. Πάμε όμως τώρα εμείς να αφηγηθούμε αυτή την ιστορία μέσα από τα μάτια του περιοδικού Pixel, όπως τα αναφέρει ο συντάκτης, οι συντάκτες του περιοδικού, και να δούμε τι ακριβώς περιγράφουν. Αυτό ήταν λοιπόν το περιοδικό Commodore, παρελθόν, παρόν και μέλλον, το οποίο περιέγραψε εν συντομία την πορεία και την αγάπη του Pixel για την Commodore. Γιώργος Κακαλέτρης ήταν από τα άτομα που έχουν συμπληρώσει και έχουν καταγράψει αυτά τα γεγονότα.
σας δείχνω εν συντομία τα περιεχόμενα. Του εν λόγω περιοδικού. Προσπαθώντας παράλληλα να εστιάσω γιατί αλλάζουν οι οθόνες. Και αυτό ήταν το τέλος. Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μία αναλυτική διέλευση. Για όσους δεν μπορείτε να τα δείτε καλά, συνεργάστηκαν οι Γιώργος Κακαλέτρης και Ουμπέρτο Κρελόνι. Η συλληδοποίηση, καλλιτεχνική επιμέλεια και η παραγωγή έγιναν από την εταιρεία Print Express. CompuPress AE μιλάει για τον Commodore, η οποία γεννήθηκε από το 1954 και έκλεισε μέσα στο 1994. Ξεκίνησε σαν εταιρεία γραφομηχανών και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε εταιρεία κομπιούτερ. Για να δούμε όμως τι περιγράφεται μέσα. Και πώς θα περιγράφει αυτά η φίλη μου η Άννα για το αγγλόφωνο κοινό που ενδεχομένως ακούει. No matter how impossible it seems, it is a fact. Commode Electronics, the company that for so many years fed the field of electronic computers with its revolutionary creations, no longer exists, after announcing its bankruptcy at the end of last April. The magazine dared me, among the first in the world, to officially announce. Και η περιγραφή έγινε διακεκομένη, γιατί οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν πάρα πολύ και έχουμε περιορισμένη χρήση, γι' αυτό και είναι δύσκολο να κάνουμε ένα βίντεο με τους βαθμούς δυσκολίας. Αλλά εσείς έχετε μπροστά σας το βίντεο και βλέπετε τι περιγράφει. Ότι όσο και αν φαίνεται αδύνατο, είναι γεγονός η Commodore Electronics, εταιρεία που τόσα χρόνια τροφοδοτούσε στον χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τις επαναστατικές δημιουργίες του, δεν υπάρχει πια, αφού ανακοίνωσε την πτώχευσή της κατά το τέλος του περασμένου Απριλίου. Το περιοδικό μας τόλμησε, ανάμεσα στα πρώτα στον κόσμο, να ανακοινώσει επίσημα 2 μήνες πριν ότι η πάλι ποτέ κρατεά εταιρεία πτώχευσε. Η θύελλα διαμαρτυριών από καταστηματάρχες που έσπευσαν ματέως να διαψεύσουν και να συγκαλύψουν το γεγονός δεν στάθηκε ικανή να την αναστήσει. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται με την πρώτη ματιά. Αιτία η πολύπλοκη διάθεση της πολυεθνικής αυτής με πάρα πολλές θυγατρικές της. Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια να αναφερθούμε σε όλα τα κρίσιμα σημεία της πορείας της Commodore που απασχόλησαν την παγκόσμια βιομηχανία ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μπορείτε λοιπόν να διαβάσετε μια ιστορική αναφορά στην Commodore επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στις δημιουργίες το 1980 αναλυτικά
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των περισσότερων μοντέλων της Commodore, την ιστορία της μικρής τεχνικής εταιρείας που σχεδίασε την Amiga, την περιβόητη αντιπαράθεση με την Atari μετά την αγορά της Amiga Inc., το δρόμο προς την πτώχευση. Τι συνέβη και ποια τμήματα κλείνουν τα σενάρια που ακολούθησαν, την πιθανή εξέλιξη της ιστορίας από το παγκόσμιο καφενείο του ίντερνετ. Πηγές αποτελούν το περιοδικό Pixel, το περιοδικό Computer για όλους, αφού όντως γυρεότερο κάλυψε γεγονότα τα οποία δεν πρόλαβε το Pixel, διάφορες τοποθεσίες του ίντερνετ, καθώς και επίσημες ανακοινώσεις προσώπων της Commodore και παράλληλων κατασκευαστών hardware για μηχανήματά της κατά τους τελευταίους 6 μήνες. Η εμφάνιση της Commodore ως εταιρείας επισκευών γραφειομηχανών στο Bronx τοποθετείται στα μέσα του αιώνα μας, 40 χρόνια πριν. Ιδρυτής της, ο πασίγνωστος σημερινός πρόεδρος της Atari, Jack Tramiel, ένας από τους επιζώντες του Auschwitz. Στη φωτογραφία έχουμε τον David Pleasance, που ήταν εκείνη την εποχή ο πρόεδρος της Βρετανικής Commodore, και περιγράφει εδώ το άρθρο ότι δεν αποκλείεται σύντομα να ρυθμίζει το μέλλον της Amiga. Ήταν βασικά, έκανε μια προσπάθεια ο David να πάρει τα δικαιώματα και να είναι ο συνεχιστής της Commodore, αλλά δυστυχώς την πάτησε, γιατί τα δικαιώματα τα πήρε τελικά συνέχεια η ESCOM. Πάμε στο επόμενο. Και έτσι η Commodore μετονομάζεται από CBM, Commodore Business Machines, όνομα το οποίο διατηρεί μέχρι και σήμερα, και αρχίζει την κατασκευή δικών της ηλεκτρονικών ειδών calculators, ηλεκτρονικών ολογιών κλπ. Γίνεται γνωστή στο ευρύ κοινό μετά τα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν καταφέρνει να συμπεριληφθεί στις πρώτες εταιρείες που ασχολούνται με τη μαζική παραγωγή microcomputers. Εδώ βλέπουμε τον Commodore 64, την Amiga 1000, είναι αυτά τα οποία έχει κατασκευάσει η Commodore. Ξεκίνησε με το VIC-20 και πιο πριν με τον PET, πασίγνωστος στο χώρο της Αμερικής. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, γίνεται γνωστή στο ευρύ κοινό μετά τα μέσα δεκαετίας του 70, όταν καταφέρνει να συμπεριληφθεί στις πρώτες εταιρείες που ασχολούνται με τη μαζική παραγωγή microcomputers. Μαζί με τη Radio Shack και την Apple ανταγωνίζονται για τη θέση του πρώτου κατασκευαστή οικιακών υπολογιστών. Από τα πρώτα βήματα στο χώρο, η Commodore έκανε σαφή την πολιτική της. Ο επιθετικός Jack είχε μόνο έναν κανόνα, όσο το δυνατόν περισσότερα για το ίδιο κόστος. Μια ιδέα που κυριαρχεί μέχρι και σήμερα. Ο Commodore PET το 1977 αποτέλεσε το πρώτο γνωστό υπολογιστικό σύστημά της και κατέκλυσε την Αμερικανική Ήπειρο, αφού στην τιμή των $800 περιελάμβανε οθόνη και οδηγό κασέτας. Η πληροφορική στη χώρα μας βρισκόταν σε νηπιακό στάδιο την εποχή εκείνη, με αποτέλεσμα ελάχιστα στοιχεία να υπάρχουν περί του μηχανήματος αυτού. Ο PET κατάφερε να πουλήσει και εδώ μερικά κομμάτια, αλλά γενικά δεν πέρασε η ιδέα του στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αν και ο PET υπήρξε η πρώτη επιτυχία της Commodore, ο δούριος ύπος με τον οποίο εισέβαλε στην Ευρώπη ήταν ο VIC-20, αφού κατάφερε να φέρει το κόστος του προσωπικού υπολογιστή σε προσιτά μεγέθη κάτω των $300. Βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές δεκαετίας του 1981, μια εποχή κατά την οποία η έννοια των προσωπικών υπολογιστών αρχίζει να εισβάλλει στην καθημερινή ζωή, στον τομέα της εργασίας και της ψυχαγωγίας. Βέβαια, οι δυνατότητες του ήταν πολύ μικρές ακόμα και για εκείνη την εποχή, όμως και για τους αντιπάλους του, ZX80 και ZX81, δεν μπορεί να πει κανείς ότι πρόσφεραν περισσότερα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο VIC-20 έφτασε να παράγεται με ρυθμό 9.000 κομμάτια την ημέρα. Περίπου ένα χρόνο αργότερα εμφανίζεται ο Commodore 64. Το φράγμα των 64 kB ξεπερνιέται, ενώ στο εσωτερικό του κρύβονται δυνατά custom chips, μια ιδέα την οποία η Commodore εφάρμοσε σε όλες τις κατοπινές δημιουργίες της. Επεκτάσιμο σε πολύ μεγάλο βαθμό, ο Commodore 64, τουλάχιστον στην αρχή της καριέρας του, ξεπερνούσε τα όρια της οικιακής χρήσης. Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν Έλληνες επαγγελματίες στον χώρο των βιντεοσκοπήσεων που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές του. Ο μεγάλος αντίπαλος του 64, ο ZX Spectrum από τον Θείο και τη Sinclair, δεν τον εμπόδισε να κατακτήσει τον τίτλο του best seller όλων των εποχών.
Ο Commodore 64 υπολογίζεται ότι έχει πουλήσει μεταξύ 17 και 22 εκατομμυρίων μονάδων, αριθμός που υπερβαίνει το πλήθος όλων των υπολογιστών της Apple μαζί, ενώ ξεπερνά και τα δημοφιλή μοντέλα PC και AT της IBM. Για περίπου 2 χρόνια επικρατεί ηρεμία, με μοναδική εξαίρεση την παρουσίαση του SX64. Φορητός 64, ένα σύστημα που έχει τον τίτλο του πρώτου έγχρωμου φορητού υπολογιστή. Εδώ είναι τα άλλα μοντέλα, οι 2000, ο 64C που το κέλι φως του μοιάζει με τις Amiga 500, και εδώ είναι ο Commodore PET. Πάμε στην επόμενη σελίδα του περιοδικού, του άρθρου. Εδώ μας δείχνει τα μεγέθη και την πορεία της μετοχής της Commodore από τον Απρίλιο 91 μέχρι το 94. Κοιτάξτε που έχει πάει, πια έπιασε πάτο. Λογικό. Δυστυχώς δεν κατάφερε να κάνει στην την παρουσία του, τουλάχιστον όσο αφορά στο ευρύ κοινό, η δημιουργία του υπερυπολογιστή Amiga. Χαρακτηρίστηκε έτσι από πολλά περιοδικά της εποχής. Είναι εντελώς άγνωστη. Εν τω μεταξύ, και λίγο πριν από το τέλος του 84, έχουμε την εμφάνιση δύο νέων μηχανημάτων, τα οποία ελάχιστα ακούστηκαν σε όλο τον κόσμο. Commodore 16 και Commodore Plus 4. Το πρώτο ήταν μια κουτσουρεμένη έκδοση του 64 με βελτιωμένη basic και άλλο χρώμα. Έλειπε το chip ήχου του 64, ενώ η RAM έχει μειωθεί σε 16 KB. Ο Commodore Plus 4 ήταν η άλλη άκρη πάλι. Αρχικός στόχος του η αντικατάσταση του Commodore 64 και η καθιέρωσή του ως επαγγελματικού υπολογιστή, ενσωματωμένο software, στη ROM, Word Processor, Spreadsheet, Database και Chart Designer. Πολύ καλή γλώσσα και μεγάλη επιτρεξιμότητα, όμως το λιγοστό έως ανύπαρκτο software, η αδυναμία της IBM να τον υποστηρίξει σε συνδυασμό με την εμφάνιση πολλών ανταγωνιστικών μηχανημάτων από την ίδια εταιρεία, τον οδήγησαν γρήγορα στην αφάνεια. Αμέσως μετά έρχεται ο πραγματικός διάδοχος του 64, ο Commodore 128. Το λάθος της ασυμβατότητας έχει αποφευχθεί. Ο C128 γίνεται και C64 και όχι μόνο. Ενσωματωμένος Z80 το επιτρέπει πρόσβαση στην τεράστια βιβλιοθήκη του CPM. Για όσους δεν γνωρίζουν, το CPM ήταν ο πρόγονος του MS-DOS για μηχανήματα με τον οκτάβητο Z80. Όμως το πιο δυνατό σημείο του, το C128 Mod, στο οποίο δίνονταν 168 KB RAM επεκτάσιμη στα 512 και η πολύ καλή Basic 7. Το εξωτερικό drive αποτελούσε λύση για τους power users, όμως σύντομα έκανε την εμφάνισή της και η ολοκληρωμένη μορφή του συστήματος, Commodore 128D. Η σιγή ηχθείως ως προς το θέμα Amiga σπάζει. Όμως το παρασκήνιο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το 84 σημειώνονται φοβερές εξελίξεις. Εν περιλήψη, η υπόθεση, την οποία μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά σε άλλο τμήμα του κειμένου αυτού, έχει ως εξής. Η Commodore άρπαξε τη μικρή εταιρεία που σχεδίασε την Amiga από τα χέρια της Atari και συγκεκριμένα του Jack Tramiel, ο οποίος λίγο καιρό νωρίτερα έφυγε από την Commodore έχοντας αγοράσει την Atari και ζητούσε εκδίκηση. Η πρώτη Amiga ήταν η Amiga 1000 σε μορφή desktop. Το πρώτο μοντέλο της σειράς προκάλεσε ενθουσιασμό σε όλο τον κόσμο, αφού έφερνε στο ευρύ κοινό στοιχεία που είτε κανείς μέχρι τότε δεν είχε φανταστεί, είτε αποτελούσαν προνόμιο μόνο mainframes. Ταυτόχρονα προκάλεσε δυσπιστία, η οποία τροφοδοτούνταν από το συνδυασμό ενός ισχυρού επαγγελματικού συστήματος με εκπληκτικά γραφικά, στερεοφωνικό PCM ήχο και sprites. Κανείς εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι αυτό ήταν το μέλλον των προσωπικών υπολογιστών, κάτι που σήμερα το κοινό γνωρίζει με το χαρακτηριστικό multimedia. Η Commodore όμως το είχε συλλάβει αρκετά νωρίτερα, όταν έδινε ένα τεράστιο ποσό για την αγορά της Amiga. Το κόστος της πρώτης Amiga είναι τεράστιο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ουσιαστικά το μεγάλο της αντίπαλο εκείνη την εποχή, τον Atari 520, ο οποίος σύν της άλλης προηγείται χρονικά μερικούς μήνες, με αποτέλεσμα να έχει σημαντικό προβάδισμα. Εδώ είναι τα chart, οι καθαρές πωλήσεις σε όλο τον κόσμο μέσα στο 1993. Το κόκκινο είναι Ευρώπη. Τώρα βέβαια τα χρώματα πράσινο, νομίζω είναι πράσινο αυτό, η Αμερική το 10% και το μπλε είναι η Αυστραλία και η Ασία. Το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη. Καθαρές πωλήσεις κέρδη 90-93. Βλέπετε εδώ πόσο είναι τα ποσά.
πολλούσε αρκετά κομμάτια, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε, γιατί ήτανε αλλού, παίζότανε το παιχνίδι. Κατά το πρώτο διάστημα της ζωής της Amiga, κάθε νέος τίτλος Game Utility γιορταζόταν δεόντως στα clubs με σύμβουλισμα αρνιών. Εκείνοι οι πρώτοι μήνες υπήρξαν εξαιρετικά δύσκολοι όχι μόνο για την Amiga, αλλά και για ολόκληρη την Commodore. Κυκλοφόρησαν πολλά μοντέλα ταυτόχρονα, τα οποία ανταγωνίζονταν το ένα το άλλο. Ναι, το συνήθιζαν από τότε. Αποτυχία του Plus 4 να σταθεί, αλλά και ένα μηχάνημα που είχε στοιχήσει σχεδόν τα πάντα στην εταιρεία. Amiga 100 που δεν υπήρχε κανένα πρόγραμμα να το συνοδεύσει. Η ανησυχία των χρηστών ήταν μεγάλη, καθώς υπήρχε το κακό προηγούμενο της Sinclair, η οποία είχε χρεοκοπήσει λίγο καιρό νωρίτερα και είχε αγοραστεί από την Amstrad του Alan Sugar. Τελικά η προσωρινή κάθοδος σταματά το κλείσιμο του εργοστασίου συναρμολόγησης του Corby της Αγγλίας. Η ζήτηση της Ευρωπαϊκής Υπήρου συνεχίζει να καλύπτεται από το γερμανικό εργοστάσιο στο Brunswick. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Amiga 1000 δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τον ST520, ο οποίος με αρκετά χαμηλότερο κόστος και αρκετά μεγαλύτερη μνήμη κέρδιζε συνεχώς. Εδώ μιλάει για τον Commodore 64 και λέει τα εξής. Κάνει την εμφάνισή του το 1982 χωρίς σχεδόν καμία εξωτερική διαφορά από τον πρόγονό του VIC-20, τον οποίο και αντικατέστησε ολοκληρωτικά. Ο 64 ερχόταν εφοδιασμένος με 64 KB RAM, ποσό αρκετά μεγάλο για τα δεδομένα της εποχής, αφού έπρεπε να ξεπεραστεί ο περιορισμός του address bus των 16 bits, που επέτρεπε μέχρι 64 KB συνολικής μνήμης. Για να το πετύχει αυτό χωρίς μεγάλη αύξηση του κόστους, η Commodore χρησιμοποίησε τον 6510 σαν κεντρική μονάδα αντί του κλασικού 6502. Η βασική διαφορά ήταν ότι ο πρώτος μπορούσε με την εισαγωγή μιας τιμής σε ένα συγκεκριμένο σημείο της μνήμης, θέση 0, να αλλάζει τη μνήμη που εμφανίζεται σε κάποιες διευθύνσεις του. Αυτό σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο εξελιγμένο VIC έδινε τη δυνατότητα στον προγραμματιστή γλώσσας μηχανής να έχει 63 KB RAM για γραφικά και προγράμματα κάτω από Basic. 38 KB έμειναν ελεύθερα για πρόγραμμα και μεταβλητές, ενώ άλλα 4 για διάφορες άλλες χρήσεις. Συνολική μνήμη 64 KB RAM και 20 KB ROM, επεκτηνόμενη με cartridges. Μεγάλο μειονέκτημα του 64 αποτελούσε η Basic που φορούσε, η οποία ενσωμάτωνε ελάχιστες εντολές στη βασική μορφή της. Τα δύο custom chips της Commodore ήταν αυτά που τον άφησαν στην ιστορία, το VIC και το SIT, το οποίο πρόσφατα άλλαξε ο φίλος μας ο Ισορούκου στο δικό του Commodore 64 και περιγράφεται στο κανάλι του Ισορούκου. Sound Interface είναι το SIT, Sound Interface Device. Το πρώτο ήταν ο υπεύθυνο για τα 8 hardware sprites, την ανάλυση 320x200 με 16 χρώματα ταυτόχρονα, 2 σε κάθε πλαίσιο, 8x8 κλπ. Το δεύτερο ήταν το chip ήχου, το οποίο έδινε 3 κανάλια ήχου με 3 σχηματομορφές και θόρυβο, τα οποία μπορούσαν συνεργαζόμενα να παράγουν πολύ καλά εφέ. Από τις πιο πολυφορεμένες επεκτάσεις του 64, το C2NI κασετόφωνο, το οποίο ήταν κασετόφωνο φυσικά, το 1541 drive, το floppy δηλαδή, modems, printers, cartridge με Z80 για CPM, επεκτάσεις γλωσσών κλπ. Η τιμή με την οποία εμφανίστηκε στην Ελλάδα άγγιζε τις 80.000 δραχμές. Εγώ, παιδιά, το είχα πάρει 20.000 δραχμές. Στο τελείωμα φυσικά. Και εδώ μιλάει για τον VIC και αναφέρει τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Ο 6502α σήμερα που πια χαρακτηρίζεται RISC, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας στην ηλικιώδη συχνότητα του 1,1 MHz 8-bit CPU με συνολική διευθυνσιοδοτούμενη μνήμη τα 64 KB, η οποία έπρεπε να μοιραστεί στη ROM και στη RAM του υπολογιστή. Έτσι τελικά σε κατάσταση πλήρως επέκτασης ο VIC-20 κατάφερε να αφήνει 27,5 KB ελεύθερα για προγραμματισμό σε Basic, ο τυπικός τρόπος μέτρησης της ελεύθερης μνήμης εκείνη την εποχή. Στη βασική όμως μορφή του αυτά ήταν μόνο 3 KB, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικές εφαρμογές. Από τα εντόστια ξεχωρίζει ο 6561, γνωστό σαν VIC, Video Interface Chip, το οποίο ονομάτισε τον VIC-20. Στις δυνατότητες του περιλαμβάνονται γραφικά υψηλής ανάλυσης 176x184, αριθμός χρωμάτων 16 και παρέχει 3 ανεξάρτητα κανάλια ήχου και δυνατότητα θορύβου.
το όνομα CBM αποτελούσε εγγύηση υποστήριξη για το μηχάνημα. Μια πλήρη σειρά περιφερειακών μπορούσε να συνδεθεί πάνω του. Το VIC-1540 ήταν το σειριακό disk drive δισκετών 5,25 ιντσών, το οποίο μετέφερε δεδομένα πολύ πιο αργά από μόντεμ της εποχής, της σημερινής εποχής εννοείται. Και αναφέρεται φυσικά για 94, 95 και 96, έτσι. Όμως κατάφερε να αρκετά γρήγορα να γεμίζει τη μικρή μνήμη του VIC-20. Το καστόφωνο αποτελούσε τη βασική μονάδα περιφερειακής μνήμης, ενώ δεν έλειπαν ο εκτυπωτής, μόντεμ, light pens και αρκετά άλλα αξεσουάρ. Πολλές επεκτάσεις έρχονταν με τη μορφή cartridge. Μία από αυτές ήταν εξωτερικό chip, οθόνης, κολόνας, αναγραμμή αντί για... chip οθόνης που έδινε 80 κολόνες αναγραμμή αντί για 24, δίνοντάς του τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται σοβαρά σε επαγγελματικές εφαρμογές, όπως επεξεργασία κειμένου, spreadsheets κλπ. Κόστησε στη χώρα μας στην άφιξη του 50.000 δραχμές. Εννοείται, δεν είχε όμως τις δυνατότητες που είχε το 64, παιδιά. Εντάξει, αυτό είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες. Πάμε στην επόμενη σελίδα. Έτσι έγινε η κίνηση προς το μηχάνημα του λαού. Λίγο πριν από το τέλος του 86 εμφανίζεται το δημοφιλέστερο όλων των μοντέλων της Amiga, η 500. Με μισό κιλομπάιτ RAM και 192 κιλομπάιτ ROM, είναι πλέον αρκετά για όλες τις εφαρμογές εκείνης της εποχής. Φυσικά, ενώ η εύκολη προσθήκη άλλου μισού μεγαμπάιτ γεφυρώνει διαφορά με τον 1040 ST της Atari που είχε εμφανιστεί λίγο νωρίτερα. Ωστόσο υπάρχουν αρκετές ακόμα βελτιώσεις εναντί της. Α1000, εδώ μιλάει για την Α1000. Θα πάμε όμως πρώτα εδώ πέρα να διαβάσουμε για τον Commodore 128. Ανοίγω λοιπόν τη σελίδα για να φαίνεται και σε εσάς που τη βλέπετε. Τριπλή συμβατότητα από ένα μηχάνημα που καταφέρνει να τραβήξει την προσοχή της εποχής Commodore 64, CPM και Commodore 128. Με μία εντολή το μηχάνημα μετατρέπεται σε CPM 64, αποκτώντας πρόσβαση σε όλο το software του τελευταίου. Ταυτόχρονα παρέχει CPM 128 mod, όπου 512 KB είναι προσπελάσιμα, αν και 128 είναι το μέγεθος της βασικής μνήμης. Αιτία αυτού του κατορθώματος η CPU, η οποία είναι 8502 συμβατός με 6502 και 6510. Το chip γραφικών έχει υποστεί βελτιώσεις ώστε να δίνει ανάλυση 640x200 σε text mode με δύο χρώματα απαραίτητα για τη χρήση του CPM. Η συχνότητα λειτουργίας της αλλάζει σε 1 ή 2 MHz με τη βοήθεια εντολής, ενώ τα drives είναι πολλές φορές πιο γρήγορα από τα κλασικά 1541 του CBM64. Το μοντέλο 128D ενσωματώνει το drive, δίνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη λύση σε όποιον ήθελε CPM και SE64. Πολύ καλή ενσωματωμένη Basic 7, η οποία καταλαμβάνει τεράστιο χώρο στη ROM και αποδεικνύεται πολύ πιο αργή από αυτή του 64 στο αργό mod, ενώ ενσωματωμένο υπάρχει και πρόγραμμα Monitor. Τιμή για τον SE128 75.000 δραχμές κατά την εμφάνισή του και περίπου άλλες τόσες στο διπλής όψης drive 1571. Εδώ έχει τη φωτογραφία του D, το οποίο έχει ένα πληκτρολόγιο που συνδέεται το πληκτρολόγιο στο πλάι του υπολογιστή, και εδώ ήταν το πρώτο που είχε στο πλάι εδώ το drive. Αυτό είναι σε άλλη μορφή, μοιάζει με το 1000, του δώσαν δηλαδή την εμφάνιση της Amiga 1000, όπως το βλέπετε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε. Amiga 1000, ολοκληρωμένο πληκτρολόγιο, νέες ROMs 1,2 χωρίς πολλούς από τους περιορισμούς του 1,1, νέα mods γραφικών με 64 χρώματα, AVE, φίλτρα ήχου και σωστή παράλληλη θύρα. Τώρα πια όλοι μπορούν να έχουν μια Amiga που στέκεται και η διαφορά με τους ST καλύπτεται με πολύ γρήγορα βήματα παρά την αρκετή ψηλότερη τιμή της. Από αυτή τη στιγμή αρχίζει μια συνεχής ανωτική πορεία για την Commodore. Εν τω μεταξύ ο Commodore 64 δεν έχει πεθάνει, αντίθετα καλά κρατεί. Με αποτέλεσμα, λίγο πριν από την εμφάνιση της Α500 να έχει παρουσιαστεί το τελευταίο μοντέλο της σειράς, το Commodore 64 Vitanee, με σχεδιαστικές αλλαγές εσωτερικά και εξωτερικά, αλλά χωρίς διαφοροποιήσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι μέχρι και το τελευταίο χρόνο η Commodore παρουσίαζε έσοδα από πωλήσεις του Commodore 64. Αυτό είναι γεγονός, παιδιά. Επιστρέφουμε στο θέμα της Amiga.
στο οποίο από εδώ και στο εξής επικεντρώνεται η προσοχή της Commodore. Λίγο μετά την εμφάνιση της Α500 έρχεται και το τρίτο μοντέλο της σειράς. Στόχος του πλέον όχι η μεγαλύτερη ή χαμηλότερη τιμή, αλλά είναι μηχάνημα στο οποίο θα μπορεί κανείς να προσθέσει τα πάντα. Σκληρούς δίσκους, γρηγορότερους επεξεργαστές, μνήμη κλπ. Στο ιστορικό του. Η Α2000 διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα της Α500 και τα συνδυάζει με την desktop μορφή της Α1000. Ενώ η βασική μνήμη έχει αυξηθεί στο 1 MB για να καλύπτει τις ανάγκες του επαγγελματία, αφού το software έχει ήδη γίνει αρκετά απαιτητικό. Χαρακτηριστικό της που κεντρίζει το ενδιαφέρον του κόσμου, η δυνατότητα εξομοίωση IBM Compatible 8088 μέσω hardware. Κάποιο αντίστοιχο σχετικό βίντεο έχει ο φίλος μας ο Vincent, που έχει ανεβάσει στο κανάλι του, μέσω hardware, με αποτέλεσμα υψηλές επιδόσεις και στον τομέα αυτό, με τη βοήθεια του Bridgeport. Μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας της Α2000 είναι το παραδόξος ότι παραδόξως αναπτύχθηκαν δύο πρωτότυπα, ένα στο Los Gatos και ένα στο Braunschweig της δυτικής τότε Γερμανίας. Τελικά επιλέχθηκε το γερμανικό λόγω του πολύ χαμηλότερου κόστους του και της πιο σύντομης ολοκλήρωσής του. Το πρωτότυπο του Los Gatos ταύτηκε αφού αναφερόταν σε ένα Dream Machine κατά τα πρότυπα της πρώτης Amiga. Εν τω μεταξύ η Atari έχει αρχίσει να αισθάνεται την ασφυτική πίεση της Commodore και προσπαθεί να κινηθεί. Εδώ παιδιά είναι ο Colin Proudfoot, γενικός διευθυντής Commodore UK. Τώρα τι ρόλο έχει διαδραματίσει αυτός, δεν έχω διαβάσει αλήθεια το ιστορικό του. Μη εξοπλισμένα με, πάμε στην επόμενη σελίδα, μεγαλώνουμε με συνδυασμό με την πολύ περιορισμένη ανάπτυξη software, για αυτό οδηγούν το σύστημα σε αφανισμό. Προσπάθησε να διασωθεί φέροντας το εκ των υστέρων κοντά στην Amiga με την προσθήκη πληκτρολογίων και drives, αναθέρμανε το ενδιαφέρον κάποιων χρηστών, όχι όμως αρκετά για να δημιουργηθεί μια νέα αγορά. Αυτό όσο αφορά την Atari, παιδιά, έτσι. Εδώ μιλάει για την Α600. Αυτή ήταν η Α600. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε καλά. Αν τη μεγαλώσω κι άλλο για τους φίλους που ίσως δεν γνωρίζουν. Αλλαγές στη σχεδίαση της motherboard, η οποία τώρα περιλαμβάνει IDE, hard disk controller, TV, modulator RF και composite και θύρα PCMCI για χρήση περιφερειακών τελευταίας τεχνολογίας απευθείας στον χώρο των φορητών ή συμβατών, μικρότερο πληκτρολόγιο και εξωτερική εμφάνιση που δεν γεμίζει το μάτι παρά τις αυξημένες έναντι της Α500 Plus δυνατότητες της. Αρχική τιμή στη χώρα 130.000 δραχμές, παιδιά. Είναι απίστευτα ποσά. Απίστευτα ποσά. Πανάκριβα θα έλεγα. Δηλαδή αργότερα βγάλαν τη 1.200 με 140.000 δραχμές. Και μικρή διαφορά η Α500. Λοιπόν, η προσθήκη CD Α570 στην 500 είναι και αυτή μια κίνηση για τη γεφύρωση του χάσματος. Από εδώ και στο εξής έχουμε τον καταιγισμό από σειρά νέων Amiga Α1500, ο αντικαταστάσεις Α2000. Ουσιαστικά πρόκειται για μια Α2000 με διαφορετικό βασικό εξοπλισμό. Α2500, ένα σύστημα μεταξύ Α2000, η οποία έχει ήδη αρκετά χαμηλή τιμή, και Α3000, η οποία στέκεται ακόμα αρκετά μακριά από τις ανάγκες του μέσου χρήστη. Όποιος θέλει 32-bit δύναμη με τον 68020 μπορεί να καταφύγει σε αυτήν, διατηρώντας όλες τις δυνατότητες επέκταση της Α2000. Α500 Plus. Το chipset της Α3000, ονόματι X, αυτό είναι chipset γραφικών, έτσι, Enhanced chipset, περνάει και στη λαϊκή σειρά. 2 MB συνολικής μνήμης και νέα graphics modes, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε monitor multi-scan ή VGA. Η μέγιστη ανάλυση πια ξεπερνά κατά πολύ το 736x580 και πλησιάζει το 1470x580 με 4 όμως χρώματα σε απλό PAL monitor. 1 MB βασική μνήμη επεκτάσιμη σε 2 MB τσίπρα με την απλή προσθήκη 1 MB επιπλέον, με νόμιμο τρόπο πια, στο trapdoor. Το λειτουργικό 2 είναι το μεγάλο της ατού, ολοκληρωμένο πολύ πιο σταθερό από τους προκατόχους του και με χαρακτηριστικά που σήμερα, αρκετά χρόνια μετά, είναι αξεπέραστα από άλλα λειτουργικά συστήματα. Αντιστοιχώς όμως το ίδιο της το ατού, το Kickstart 2, το οποίο σημειωτέων καταλαμβάνει 512 KB ROM έναντι 256 του 1,3, είναι και το μεγάλο της πρόβλημα. Η ασυμβατότητα με μεγάλο μέρος του παλιότερου software, η οποία εντοπίζεται κυρίως στον χώρο των demos και των παιχνιδιών. Αυτό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, έχει ξανασυμβεί αρκετά χρόνια πριν, όταν το 1,1 αντικατέστησε
το 1,2 με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του λιγουστού τότε software να μην συνεργάζεται με την Α500. Αυτό δεν συνέβη κατά τη μετάβαση του 1,2 σε 1,3 αφού η ουσιαστική ουσιαστική αλλαγή ήταν η αναγνώριση του σκληρού δίσκου κατά την εκκίνηση του μηχανήματος. Ευτυχώς δεν συνέβη ούτε με την εμφάνιση του 3, 1,5 χρόνο αργότερα. Άλλη είναι η βασική λόγια συμβατότητας μεταξύ Α500+ και Α1200. Όμως πρέπει να αποδοθούν τα δίκαια, το δικαίο. Σχεδόν στο 100% των περιπτώσεων ασυμβατότητας υπεύθυνοι δεν είναι οι σχεδιαστές του λογισμικού Τσαμίγκα, αλλά οι εταιρείες ανάπτυξης software, οι οποίες πολλές φορές απαξιούν να δαπανίσουν το στοιχειώδες ποσό των 30-40 χιλιάδων δραχμών το χρόνο, ώστε να παίρνουν από την Commodore τα official guidelines για προγραμματισμό στα συστήματά της, μαζί με μέγεθος, με πλήθος άλλων βοηθημάτων. Ταυτόχρονα με την Α500+, το φθινόπωρο του 1991 εμφανίζεται και η Α2000+. Και αυτή ενσωματώνει 2 και X. Εδώ αρχίζουν οι αλλαγές. Η Commodore έχει φτάσει στο απόγειό της, αλλά έχει αδρανήσει για μεγάλο διάστημα, μη παρουσιάζοντας επαναστατική τεχνολογία, όπως έκανε στο παρελθόν με την πρώτη Amiga, έχοντας αρχίσει να αισθάνεται ότι χάνει το τρένο. Αποφασίσει να προχωρήσει σε ανανέωση του συνόλου του εξοπλισμού της. Εδώ είναι ο σχεδιαστής του CD32, Lew Eggenbrecht, αντιπρόεδρος Engineering. Περνώντας τεχνολογία surface mounting, μειώντας έτσι το ποσοστό των εκκατασκευής ελαττωματικών κομματιών, αλλά ταυτόχρονα και το κόστος κατασκευής. Αφήνω προσωρινά το οικονομικό μέρος της ιστορίας, που θα επανέλθω στη συνέχεια. Σε συνδυασμό με την ανανέωση τεχνολογικού και κτηριακού εξοπλισμού, έρχεται και η νέα σειρά μοντέλων της. Η Amiga 600 εμφανίζεται το Μάρτιο του 1992. Ανταγωνίζεται την Α500+ και την Α500, η οποία συνεχίζει να παράγεται κανονικά πάνω σε πλακέτες της Α500+, χωρίς όμως το 2 και το X. Μάλιστα. Η νέα μικρή Amiga εξωτερικά δείχνει μία προσπάθεια απομάκρυνση από το χώρο των υπολογιστών, λόγω του πολύ μικρότερου μεγέθους. Έτσι. Και της έλλειψης αριθμητικού τμήματος στο πληκτρολόγιο και της προσθήκης RF και Composite εξόδου εικόνας, αν και το τελευταίο αποτελεί πολύ καλή λύση για όσους ασχολούνται με το βίντεο ερασιτεχνικά και δεν μπορούν να διαθέσουν τα έξτρα χρήματα για Modulator ή Genlock. Στην πραγματικότητα όμως το σύστημα είναι αρκετά πιο σοβαρό από την Α500+, αφού περιλαμβάνει ενσωματωμένο controller για είτε δίσκο 2,5 ιντσών εσωτερικά, 3,5 εξωτερικά και αντιθύρα PCMCI, η οποία αναμενόταν να διαδοθεί ευρύτερα στο χώρο των PCs και αποδείχτηκε ότι η Commodore υπήρξε διορατική. Όμως η ύπαρξη πολλών ανταγωνιστικών συστημάτων μπερδεύει τον κόσμο, ο οποίος έχοντας την αβεβαιότητα για το ποιο μοντέλο θα συνεχίσει να υποστηρίζεται, συχνά καταφεύγει σε άλλες λύσεις. Αυτό αποδεικνύεται τα γράμματα πολλών φίλων του περιοδικού μας. Και σαν να μην φτάνει αυτό, προτού καλά-καλά συμπληρωθεί μισός χρόνος από την εμφάνιση της 600 και με φήμες να κυκλοφορούν για νέο μοντέλο, η Α800, η Α300 κλπ. Ανακοινώνεται η δημιουργία νέου 30-διάπεντου chipset με True Color Palette και το Δεκέμβριο του 1992 παρουσιάζεται η σειρά μοντέλων που το φορά 2 στην αρχή, Α1200, Α4000 και Α4040, άλλο ένα στη συνέχεια η 4030. Η 1200 αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα συστήματα της Commodore με αρχική τιμή 160.000 δραχμές, η οποία γρήγορα έπεσε σε 135 και στη συνέχεια σε 120. Αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα πολύ καλό μηχάνημα για όλες τις δουλειές. Διάφορες μικροελλείψεις, όπως π.χ. αυτή του ήχου, ο οποίος παραμένει ίδιος με την Α500, και η μικρή υπολογιστική ισχύ στη βασική της έκδοση εμποδίζουν να χαρακτηριστεί πλήρες. Ταυτόχρονα, η Atari, ο προαιώνιος εχθρός της Commodore, έκανε τη δική της κίνηση με ένα αντικειμενικά πολύ καλό σύστημα, τον Falcon 030, προσπαθώντας να αλλάξει το κατεστημένο στον χώρο των home, πράγμα το οποίο απέτυχε να κάνει για άλλη μια φορά, αφού η Commodore βασίστηκε στην υποστήριξη και την πολύ χαμηλότερη τιμή του δικού της συστήματος. Θυμηθείτε ότι η Α1000 δυνατούσε να χτυπηθεί με τους ST. Η Α4040 είναι το πρώτο μηχάνημα της Commodore που φορά τον 040 της Motorola. Όμως παρά την εξαιρετική μεγάλη υπολογιστική ισχύ του, το σύστημα πάσχει από σφάλματα.
σχεδίασης, με αποτέλεσμα να χάνει σε διάφορα σημεία, ακόμα και από την 1200 με accelerators. Ελλείψεις όπως αυτή η 24-bit κάρτα γραφικών και του SCSI 2 controller αποτελούν τραγικά σφάλματα για σύστημα που απευθύνεται σε power users και πιθανότητα θα ασχοληθούν με multimedia και βίντεο και εικόνα. Λίγο αργότερα εμφανίζεται και το low-end μοντέλο της σειράς α4000, η α4030 με τον 68EC030, για λόγους οικονομίας και με βασικά χαρακτηριστικά ίδια με αυτά τους α4040. Πρέπει να σημειωθεί ότι η α4000 δεν υπάρχει στην α4000, δεν υπάρχει σε CPU, στη motherboard του συστήματος, αλλά σε κάρτα, με αποτέλεσμα να αποτελεί πολύ εύκολο θέμα η δημιουργία πολλών διαφορετικών μοντέλων. Ήδη οι μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη, στην Commodore, γίνονταν στην Ευρώπη. Εδώ, παιδιά, μιλάει, δείχνει το πρώτο μοντέλο, 32-bit μοντέλο της Amiga 3000, έτσι, αυτή είναι η 3000, 2 MB βασικής μνήμης, μέχρι 2 MB chip RAM και 16 MB fast on board, ενσωματωμένο SCSI controller και disk drive στα τελευταία μοντέλα, διπλό drive διπλής χωρητικότητας 1760 kb, 16-25 MHz μαθηματικός, CPU Zoro 3 slots, 32-bit, και για πρώτη φορά το OS2, το λειτουργικό σύστημα. Ένα σύστημα ιδανικό για κάθε εφαρμογή, εμφανίζεται και σε μορφή tower με πολύ περισσότερο χώρο, μεγαλύτερη βασική μνήμη, προαιρετικά δικτύου και Unix. Αρχική τιμή, ακούστε το ποσό, 1.200.000. Πανάκριβο, παιδιά. 1.200.000 η α3000. Και πάμε στην επόμενη σελίδα. Σημειωτέων ότι το 91 κατήχε μια από τις πρώτες θέσεις στη γερμανική αγορά με ποσοστό περίπου 10% επί του συνόλου των πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών, και η εταιρεία αποκτά μεγάλη δύναμη, όμως τοκοχρεωλήσια, ασφυκτική πίεση από άλλους κατασκευαστές και η πορεία του δολαρίου οδηγούν την Commodore σε αδυναμία κάλυψης ζήτησης των συστημάτων της και σωστής υποστήριξής τους. Ελάχιστο hardware πέρα των βασικών configuration παράγεται πια από την ίδια, και το βάρος της υποστήριξη έχει περάσει σε εταιρείες όπως GVP, Microbotics κλπ. Προχωρά σε διακοπή της παραγωγής παλαιότερων μοντέλων. Πρώτη έρχεται η Α500 Plus, ενώ η Α500 συνεχίζει για μερικούς μήνες ακόμα, αλλά έρχεται και η σειρά της. Τελευταία διακόπτεται η παραγωγή της Α600, ενός μηχανήματος που έζησε περίπου 2 χρόνια. Φανταστείτε. Το Σεπτέμβριο του 1993 παρουσιάζεται η τελευταία της δημιουργία, το Amiga CD32, η πρώτη 32-bit κονσόλα, πολλά βήματα μπροστά από τον ανταγωνισμό, σε τιμή πολύ χαμηλότερη και χωρίς πολλά από τα λάθη που έθαψαν το CDTV. Δίνει στην Commodore ελπίδες για κατάκτηση αγοράς σε αυτόν τον τομέα. Διπλής ταχύτητα CD-ROM 256 από 16,7 εκατομμύρια ή 256K χρώματα, υψηλές αναλύσεις, 68020 CPU και Full Motion Video Cartridge. Το καθιστούν δελεαστικότητα πρόταση, και πάλι πολύ σαν και κατά. Πολύ ψηλότερες από αυτές του CDTV δεν προσεγγίζουν το αναμενόμενο ύψος, με αποτέλεσμα τεράστιο στόκ να παραμένει στις αποθήκες στις Φιλιππίνες. Κύριες αιτίες της αποτυχίας του τελικού στόχου, η μη κατασκευή software αποκλειστικά αφιερωμένου στο CD32 πλην ελάχιστων τίτλων και η μη εμφάνιση hardware interface που να το επιτρέπει να μετατραπεί σε πλήρη Amiga 1200 με CD. Το 94, το οποίο θα σημειωθεί ως ο τελευταίος χρόνος ύπαρξης της Commodore Electronics, δεν έχει να παρουσιάσει κάποιο νέο σύστημα παρά μόνο το CD-ROM για Amiga 1200, CD 1200, και την ανακοίνωση νέας πολιτικής για το μέλλον. Δηλαδή, πάμε κατά διαόλου, το έβλεπε. Η πτώση αυτή οφείλεται αφενός σε τιμολογικές μειώσεις, αφετέρου στη μείωση των πωλήσεων. Το 1992 πωλήθηκαν 800.000 μονάδες της σειράς Amiga, αριθμός που δεν είναι, που είναι περίπου κατά 17% μεγαλύτερο από τις πωλήσεις του 91. Το 93 η μείωση ήταν της τάξης του 20%. Ως επιτοπλίστων, η μείωση αυτή δεν αφορά στα μοντέλα της Amiga, αλλά στα διάφορα περιφερειακά της Commodore και κυρίως στα monitors. Η σειρά των IBM Compatibles αύξησε τον αριθμό των κομματιών που πουλήθηκαν το 93 κατά 24% έναντι
Το 92 όμως η αύξηση των εσόδων ήταν σχεδόν μηδενική λόγω της ανταγωνιστικής τιμολόγησης. Το 92 οι πωλήσεις σε κομμάτια είχαν πέσει κατά 23% λόγω διακοπής της οικονομικής σειράς, ενώ το 91 είχαν μειωθεί κατά 3%, αλλά τα έσοδα από αυτές αυξήθηκαν κατά 14% λόγω της προώθησης ακριβότερων συστημάτων. Λόγω του χαμηλού κέρδους όμως η σειρά διακόπηκε και εκχωρήθηκε δικαίωμα χρήσης φύρμας στην Ευρώπη σε άλλο κατασκευαστή. Όμως αυτό που εκπλήσει στην αναφορά που σας παρουσιάζουμε είναι οι πωλήσεις του Commodore 64, αυτό που σας έλεγα και πριν παιδιά, ο οποίος πούλησε 200.000 κομμάτια κατά τη διάρκεια του 93, έναντι 650.000 το 92 και 800.000 το 91, όταν στην Ελλάδα το μηχάνημα είχε ξεχαστεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Αξιοσημείωτο σχεδόν επίσης είναι το ποσοστό άνω του 84% των συνολικών εσόδων της Commodore προέρχεται από την ευρωπαϊκή αγορά. Μεγάλο πλήγμα αποτέλεσε η κίνηση του δολαρίου, αφού υπολογίζεται ότι ζημίωσε τις πωλήσεις της κατά 14 εκατομμύρια δολάρια κατά το 1993. Τα τελευταία χρόνια από τα έξοδα της εταιρείας παρατηρείται ότι έγιναν δραστικές ενέργειες περιορισμού τους. Παρά τα αυτά, οι επενδύσεις σε ανάπτυξη και έρευνα αυξήθηκαν κατά 24% έναντι αυτών του 1992. Δραματική μείωση της τάξης του 39% σημείωσαν τα ποσά που διατέθηκαν για προώθηση προϊόντων της Commodore. Όμως ο Απρίλιος του 1994 τελείωσε δυσάρεστα, επιβεβαιώνοντας το τελικό πόρισμα της Ανωτέρου Επιτροπής, το οποίο αναφέρει ότι παρά την παρουσίαση του CD32, ακόμα και αν οι πωλήσεις δεν πήγαιναν θαυμάσια, ή επιτυχανόταν επανακαθορισμός των όρων των δανείων, ώστε να ανταπεξέλθει στην κρίση, δεν θα επιτυχανόταν κέρδος για την Commodore. Παρά τη σημαντική μείωση των εξόδων, ακριβέστερα κατά τη διάρκεια του τριμήνου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 1993 και το σύνολο πωλήσεων 70,1 εκατομμύριο δολαρίων, σημειώθηκε ζημιά 8,2 εκατομμυρίων. Ενώ αντίστοιχο τρίμηνο το 92 τα ποσά αυτά ήταν 237 και 77,2 εκατομμύρια δολάρια. Η μεγάλη μείωση των πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αδυναμία της Commodore να παρέχει την αγορά τα απαιτούμενα συστήματα. Θα συνεχίσω εδώ σε αυτό, αφού να διαβάσουμε για το CD32 που κάνει μια εκτενή αναφορά εδώ και περιγράφει. Η πρώτη 32-bit games κονσόλα κατά το πρότυπο του CDTV είναι μια μεταφυλισμένη Amiga 1200 αυτή τη φορά, με ενσωματωμένο CD-ROM Drive Multi Session Double Speed, η δυνατότητα του οποίου είναι πρωτοφανής για την κατηγορία τη στιγμή που κάνει την εμφάνισή του και η τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτή του ανταγωνισμού. Δεν καταφέρνει όμως να πουλήσει όσο θα ήθελε η Commodore, αφού η αγορά έχει σφίξει πολύ από την πίεση των κολοσσών Sega και Nintendo, ενώ δεν βοηθάει και η μικρή ανάπτυξη software αποκλειστικά γι' αυτό. Μεγάλο μέρος όμως της βιβλιοθήκης έχει πρόσβαση για Α500 και Α1200, μεταφέρεται σε CD. Μέσω Full Motion Video Cartridge μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε βίντεο CDs, ενώ αναμένεται μεγαλύτερη εξάπλωσή του εάν εμφανιστεί CD για 1200 σε μαζική παραγωγή. Δεν έγινε τίποτα παιδιά και έσβησαν και τα CD32. Η παραγωγή σταματά εντελώς και διαδίδεται η απόλυση του προσωπικού σε όλο τον κόσμο. Κλείνει το εργοστάσιο Φιλιππίνες, αφήνοντας όμως ένα τεράστιο στόκ ώστε να καλυφθεί η ζήτηση ενός μεγάλου διαστήματος. Ταυτόχρονα διακόπτει και η λειτουργία του εργοστασίου στη Σκωτία, αφού κανένας δεν έχει πληρώσει για την τελευταία παρτίδα Amiga και θα περιμένει μέχρι να εξοβληθεί αυτή και να προπληρωθεί η επομένη. Στις 22 Απριλίου 15 άτομα απολύονται από τα γραφεία της Commodore Westchester στα κεντρικά. Η Commodore Semiconductor Group γλύνει από καιρό διαδίδονταν φήμες και απολύονταν 15 ακόμα άτομα από το εργοστάσιο κατασκευής chips στην Norristown. Στις 26 Απριλίου απολύονται και οι τεχνικοί της Commodore Semiconductor Group. Στις 27 Απριλίου απολύεται το 65% του προσωπικού στο Westchester, παραμένουν μόνο 22 άτομα προσωπικό, όσο επιτοπλίζουν τεχνική ώστε να γίνει πιο ελκυστική η προσπόληση εταιρεία. Η αλήθεια είναι ότι ένα μέρος του απολυμμένου προσωπικού μεταπηδά στο ευρωπαϊκό τμήμα της εταιρείας, στη Μεγάλη Βρετανία. Την Παρασκευή 29 Απριλίου ανακοινώνεται επίσημα από το Συμβούλιο της Commodore International Limited η εκαθάριση της Commodore Electronics Limited προς όφελος των πιστωτών της, αφού η καθαρή αξία της έχει γίνει αρνητική από
το προηγούμενο οικονομικό έτος. Αυτή η κίνηση αποτελεί το πρώτο βήμα της πώλησης και των δύο εταιριών, των οποίων έδρα θεωρούνταν οι Μπαχάμες. Η διεκδίκηση της πτώχευσης περιέρχεται στη δικαιοδοσία του ανώτερου δικαστηρίου που εδρεύει στις Μπαχάμες. Η αξία της μετοχής έφτασε το ακατότερο σημείο των 87,5 cents. Χάλια μιλάμε. Η παραπάνω ενέργεια δεν επηρεάζει σε αυτόνομες εταιρείες παραρτήματα, όπως για παράδειγμα η Commodore Business Machines, είπα Commodore Business Machines Καναδά και Commodore Business Machines Limited Amiga UK, Γερμανία, Commodore Germany και άλλες. Τις δικές τους λειτουργίες συνεχίζουν κανονικά. Βέβαια είναι άξιον απορίας πώς θα συνεχίσουν χωρίς την κεφαλή η οποία μελετά, σχεδιάζει, παράγει hardware και system software. Επίσης, λόγω δυσπιστίας προς το ανωτέρω αποτέλεσμα, αποτέλεσε αρχικά και η παγκόσμια μείωση του προσωπικού της Commodore. 2-3 άτομα έμειναν σε όσα παραρτήματα παρέμειναν σε λειτουργία. Η Creative Equipment International ανακοίνωσε ότι υπάρχει αρκετό στόκο ώστε να συνεχιστεί η διάθεση Amiga στην αγορά, κάτι το οποίο αποδεικνύεται λανθασμένο, αφού ήδη έχουμε νιώσει στη χώρα μας την έλλειψη Amiga 1200 και πολύ περισσότερο Α4000. Έκπληξη όμως αποτελεί η ακόλουθη δήλωση της Microtech, επίσημου διανομέα Amiga, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ θέλει το κλείσιμο της Commodore σαν εικονικό. Most of Commodore USA's staff went to work for another, which is actually a new Commodore organization, but with another name. Ίσως βοηθήσει την κατανόηση των ανωτέρων το εξής. Η πτώχευση, liquidation, μιας εταιρείας σημαίνει με απλά λόγια ότι η εταιρεία ξεπουλιέται με διαγωνισμό ενώπιν ανώτατου δικαστηρίου, αφού η καθαρή αξία της έχει περιέλθει σε αρνητικά επίπεδα, ώστε να συγκεντρωθεί το μέγιστο δυνατό ποσό και να ξεχρεωθούν οι πιστωτές της. Ο αγοραστής της πτωχεύουσας εταιρείας δεν φέρει καμία ευθύνη για τα προηγούμενα χρέη της, τα οποία παραγράφονται. Ακόμα περισσότερο, η όλη εξέλιξη της ιστορίας βάζει υποψίες λόγω παρατάσεων επί παρατάσεων που πήρε να πάμε στο επόμενο και να γυρίσουμε μετά εδώ πέρα. Τώρα εδώ λίγο μας τα χαλάει. Όπα! Που πήρε η Amiga Inc. Δεν λέει συνέχεια, παιδιά, το περιοδικό. Εδώ κάπου μας τα λέει λίγο μπερδεμένα. Όπως βλέπετε κι εσείς. Το σταματάει εδώ. Που πήρε η, αλλά που πήρε η, που πάει, δεν ξέρω. Μάλλον εδώ μιλάει για το... Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Το πήγα πιο μπροστά για να δω, αλλά δεν βλέπω που πήρε η. Δεν έχει σχέση. Η Commodore Electronics Limited... και η ξαφνική εισβολή στη μάχη της αγοράς από τη CBM UK. Ας το πάμε εδώ και θα γυρίσουμε να διαβάσουμε τις προηγούμενες σελίδες, τις οποίες το όνομα δεν είχε ακουστεί καθόλου από την αρχή. Σύμφωνα με αναεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η εν λόγω εταιρεία δεν είχε τα χρήματα να βγάλει από την παραγωγή ούτε ένα κομμάτι Amiga 1200. Στις αρχές Αυγούστου, η εταιρεία διανομέας Commodore στην Αγγλία ανακοινώνει ότι η Commodore Electronics αγοράστηκε πλέον από την Commodore UK και τώρα όλα τα είναι ρόδινα για τους Amiga users. Με νέα υψηλής τεχνολογίας προϊόντα, άφθηνη υποστήριξη, νέες συμφωνίες με εταιρείες επαγγελματικού software και χαμηλότερες τιμές. Γρήγορα όμως η πληροφορία αποδεικνύεται αναλυθής. Με επίσημες δηλώσεις του Προέδρου της CBM UK, David Pleasance, τα τελευταία νέα λοιπόν μας έρχονται διαστόματος επισήμων εκπροσώπων της CBM UK και είναι ό,τι περισσότερο μπορούμε να σας δώσουμε. Η διοίκηση της Commodore UK δούλεψε αρκετά πάνω στο θέμα και κατάφερε να πείσει τη δικαστική αρχή ότι έχει το οικονομικό υπόβαθρο για να προχωρήσει στη διαχείριση της Commodore International. Βέβαια, προκειμένου να ληφθεί σοβαρά υπόψη η προσφορά της, αναγκάστηκε να την αυξήσει τρεις φορές. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο ακούγονται, γιατί θα πρέπει, ακόμα κι αν είναι αυτή που θα πάρει το τελικό OK, να μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση της περίοδου των Χριστουγέννων, η οποία δεν είναι πολύ μακριά και θα έχει καθοριστική σημασία για την επιβίωση της νέας εταιρείας. Ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι δεν θα υπάρχει οριστική απόφαση από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Ευνοϊκό παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι η παραγωγή των Amiga θα γίνει στη Μεγάλη Βρετανία με αποτέλεσμα να μπορεί να ξεκινήσει αμέσως με την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Προτού κλείσουμε το θέμα της νεκρής περίοδου,
μεταξύ πτώχευσης και αναμενόμενης αγοράς, θα κάνουμε μια μικρή αναφορά και στη Samsung, η οποία κάποια στιγμή παρουσιάστηκε για διάφορους, από διάφορους κύκλους ως τελικός αγοραστής Commodore. Αυτό που έλεγα κάποια στιγμή σε μια συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι η εταιρεία αυτή μπήκε πολύ δυνατά στη μάχη της αγοράς, όμως όταν πληροφορήθηκε ότι οι ανταγωνιστές είχαν κάνει προσφορές αρκετά μικρότερες, ξαφνικά αποσύρθηκε και αυτή τη στιγμή. Δεν βρίσκεται, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο όνομά της ανάμεσα στους τρεις διεκδικητές του CBM International. Έχοντας ξεπεράσει το πρώτο σοκ, διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο φάνηκαν αρχικά, αν και δεν υπάρχουν περιθώρια για αισιοδοξία. Πολλοί θα πούν ότι η όλη υπόθεση μάλλον σε καλό θα αποβεί για τους απαταχού Amiga users. Καταρχήν, η GVP αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση της πτώχευσης έσπευσε να αναφερθεί στο θέμα, δήλωνες ότι θα συνεχίσει κανονικά να υποστηρίζει τη σειρά μοντέλων της Amiga, τα ήδη υπάρχοντα αξεσουάρ της, καθώς και ό,τι σκοπεύει να προχωρήσει στο άμεσο μέλλον σε δύο νέες της δημιουργίες. Από την άλλη, η Scala έσπευσε να παραγγείλει μια σειρά από Amiga 4000, ώστε να συνεχίσει την εξέλιξη του κορυφαίου πακέτου παρουσιάσεων Scala Info Channel και Multimedia, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Ταυτόχρονα, με τη βελτίωση του Scala στην Amiga, θα αναπτύσσεται και ειδική έκδοση για ABM Compatibles, η οποία όμως θα είναι περισσότερο για λόγους εξασφάλισης της βιωσιμότητας της εταιρείας, αφού τα PC αδυνατούν να χειριστούν multimedia παρουσιάσεις όπως μια κατά πολύ φθηνότερη απλή Amiga. Η μεγάλη έκπληξη όμως έρχεται με την ανακοίνωση δημιουργίας boards με τον 6860 για όλες τις Amiga, με Zoro 2 slots, α3000, α4000, το όνομα αυτού Cyberstorm 68060, και θα υπάρχει σε εκδόσεις 40, 50 και στο μέλλον 60 και 66 MHz. Ταυτόχρονα κάρτα CPU αναπτύσσεται από τον ίδιο επεξεργαστή για την α4000. Από την ίδια CBM UK αναφέρθηκε ότι αφού τελειώσει με επιτυχία η υπόθεση αγοράς, θα προχωρήσει στην υποστήριξη των ήδη υπαρχόντων μοντέλων α1200, α4000 και CD32, ενώ το αλφα chipset θα προχωρήσει πλέον στη φάση της προετοιμασίας για τη μαζική παραγωγή του. Δεν το είδαμε ποτέ. Τα πρωτότυπα είναι έτοιμα εδώ και χρόνια και μέχρι τα μέσα του 95 θα έχουμε νέα συστήματα. Ο Λιου Έγκενμπρεχτ, υπεύθυνος μεγάλου μέρους τεχνολογικών εγκλημάτων που έχουν κατά καιρούς γίνει, δήλωσε ότι οι τεχνικοί έχουν στα συντάρια τους διάφορα στάδια εξέλιξης, πλήθους θαυμάτων για τα οποία 5 εκατομμύρια Amiga users, για τα περίπου 5 εκατομμύρια users Amiga στον κόσμο. Ταυτόχρονα βάρος θα δοθεί και στη διαφημιστική προώθηση των μηχανημάτων, αφού ο τομέας αυτός πάντα αποτελούσε πρόβλημα για την Commodore. Βέβαια τώρα τα οικονομικά περιθώρια είναι κάπως περιορισμένα, αλλά θα γίνει στη παρουσία της Amiga στο Live 94 Σεπτέμβριο, το The Motor Show Οκτώβριο και φυσικά στο The European World of Amiga στο Wembley τον Νοέμβριο. Όλα αυτά βέβαια αν το βρετανικό μέρος της Commodore καταφέρει να υπερισχύσει των δύο ανταγωνιστών του. Και έτσι να μην γίνει όμως, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας κατά τα φαινόμενα για τους Amiga users, ακόμα και στην ακραία περίπτωση που η Commodore έκλεινε ολοκληρωτικά, οριστικά και αμετάκλητα, τα εκατομμύρια συστημάτων που έχουν πουληθεί μέχρι σήμερα αποτελούν μια πολύ καλή βάση για να ασχοληθεί κάποιος με την υποστήριξή τους. Και μην ξαφνιαστείτε αν η Commodore μετονομαστεί σε Amiga International ή Amiga Inc., όπως ήταν το όνομα εκείνης εταιρείας, της μικρής εταιρείας των ονοματιστών της ιδανικής παιχνιδομηχανής πριν από 12 χρόνια. Αυτό ήταν, παιδιά, και το έτρεχα και πολύ γρήγορα. Βέβαια εδώ έχω παρακάμψει ορισμένα συστατικά τα οποία εσείς μπορείτε να σταματήσετε την οθόνη και να τα διαβάσετε. Μιλάει για το Commodore Plus και εδώ για το CDTV τι περιείχε. Δεν θα τα αναφέρω τώρα γιατί ομοίως εδώ κάτω μιλάει για το Commodore 16. Εσείς μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο και να τα δείτε με μεγένθηση γιατί το βίντεο βγαίνει πολύ μεγάλο και λέει εδώ πέρα ο 16 πούλησε, λέει, 37.000 κομμάτια. Όχι, είχε 37.000 δραχμές, συγγνώμη. Έφτανε η τιμή του. Λέω κι εγώ, είναι δυνατόν 37.000 κομμάτια. Λοιπόν, το προηγούμενο επίσης έχουμε εδώ το full motion βίντεο, το cartridge, το οποίο
είναι το FMV σε συντομία, για να δείξει πραγματική ταινία, έτσι. Εδώ είναι οι 4.000, την οποία δεν θα περιγράψουμε. Σας την αφήνω εδώ να την δείτε, τα χαρακτηριστικά της. Και δεν ξέρω τώρα αν στο προηγούμενο, ναι, γίνεται μια αναφορά για την Amiga Inc, το οποίο είναι ιστορικό, το οποίο θα το αναφέρουμε κάποια άλλη στιγμή σε ένα άλλο βίντεο, όχι επί της παρούσης. Στο επόμενο βίντεο σας υπόσχομαι ότι θα ανεβάσω το ιστορικό της Amiga Inc ως συνέχεια. Προς το παρόν σας εύχομαι καλή συνέχεια και να περνάτε καλά όπου κι αν είστε, και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!